Πριν από περίπου 50 χρόνια έφτασε από την Αγγλία που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη των γραμμάτων και των τεχνών και εκείνη τον αγκάλιασε με μιας. 50 χρόνια μετά ανταποδίδει την αγάπη του εκφράζοντας το δικό του ευχαριστώ στο Ρέθυμνο με μια μοναδική έκθεση ζωγραφικής που είναι αφιερωμένη στο σήμα κατά τεθέν του. Ο λόγος για τον καθηγητή ζωγραφικής και αγγλικής γλώσσας Φρεντερίκο Φίταμ, ο οποίος στις τελευταίες ημέρες παρουσιάζει στο κτίριο του πυροβολικού στη Φορτέτζα την ατομική του έκθεση που είναι αφιερωμένη στο ιστορικό βενετσιάνικο φρούριο του Ρεθύμνου. Η Φορτέτζα για μένα συμβολίζει το Ρέθυμνο και κατ' επέκταση είναι τους Ρεθυμνιώτες που πριν από κάποιες δεκαετίες με δέχτηκαν, με αγκαλιάσανε και αγαπηθήκαμε και με κάνανε Ρεθυμνιώτη. Και νιώθω ότι ανήκω σε αυτό το μέρος. Η έκθεση Φορτέτζα Φόρος Τιμής παρουσιάζει 22 μοναδικά στιγμιότυπα του φρουρίου όλες τις ώρες της ημέρας και τις 4 εποχές του χρόνου, για τα οποία ο ζωγράφος δούλεψε 3 ολόκληρα χρόνια με το αποτέλεσμα να μιλά και να ταξιδεύει τους επισκέπτες. Βγαίνω και ψάχνω εικόνες που μου κάνουν εντύπωση, δηλαδή αυτό που λένε έμπνευση. Δηλαδή κάτι που με συγκινεί, παίρνω φωτογραφίες, δηλαδή αν έβαζα το καβαλέτο επί τόπου να αρχίσω να ζωγραφίζω. Μετά από μισή ώρα έχει αλλάξει ο φωτισμός, έχει μπει σύννεφο, έχει αλλάξει εντελώς. Γι' αυτό δεν το κάνω αυτό. Σκίτσα με μολύβι, σημειώσεις, φωτογραφίες και δουλεύω στο στούντιο. Αρχικά όμως είναι μια προσωπική εμπειρία. Βλέπω την εικόνα μπροστά μου. Γι' αυτό περιέργως το χειμώνα, όταν ο κόσμος μέσα στην κακοκαιρία τρέχει στο σπίτι, εγώ βγαίνω. Γνωστός για το μοναδικό του ταλέντο στις τέχνες, ο Φρεντερίκος Φίταμ έχει παρουσιάσει τις δημιουργίες του σε 23 μέχρι στιγμής ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Ενώ πίνακες και χαρακτικά του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, στα μέσα Σεπτεμβρίου, 3 από τα έργα του με τη Φορτέτζα σε πρώτο πλάνο θα εκτεθούν σε διεθνή έκθεση στην Αγγελική Βιβλιοθήκη της Ρώμης. Το ανήσυχο πνεύμα του καλλιτέχνη τον έχει οδηγήσει σε νέες δημιουργίες, αφού ο καμβάς στο καβαλέτο του έχει ήδη αρχίσει να παίρνει μορφή με επίκεντρο το φως και το νερό. Είχα ανέβει σε ένα ψηλό σημείο με το αυτοκίνητο για να μελετήσω την Φορτέτζα από μακριά, από ψηλά. Αλλά άρχισε να βρέχει. Καθόμουν στο αυτοκίνητο και ενδιαφέρθηκα πιο πολύ για τις σταγόνες πάνω στο παράθυρο. Και ζωγράφησε ένα έργο με σταγόνες μπροστά στη Φορτέτζα. Και από αυτό το έργο πήρε την ιδέα για την επόμενη έκθεση «Φως και νερό». Περίεργα πράγματα, μόνο φως και νερό. Η έκθεση που είναι ανοιχτή για το κοινό έως στις 23 Αυγούστου τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ρεθύμνου, ενώ είναι επισκέψιμη πρωί και απόγευμα.